14.000 εμβολιασμούς έχει πραγματοποιήσει το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Ποια είναι η ροή των εμβολιασμών την περίοδο αυτή? Όπως κάθε χρόνο, ξεκινάει το εορταστικό ωράριο στην αγορά της Ορεστιάδας. Τι περιμένουν οι επαγγελματίες της πόλης? Μουσικοθεατρική παράσταση στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Τι πραγματεύεται η παράσταση? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. 14.000 εμβολιασμούς έχει πραγματοποιήσει το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Από την έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού μέχρι και σήμερα, το Κέντρο Υγείας προσφέρει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καθώς αρχικά κάλυπτε και την πόλη της Ορεστιάδας. Οι 14.000 εμβολιασμοί αφορούν και στις 3 δόσεις του εμβολίου. Καθημερινή είναι οι εμβολιασμοί στο Κέντρο Υγείας Δικαίων. Το Κέντρο Υγείας, που είναι το βορειότερο κέντρο υγείας της χώρας, ξεκίνησε την εμβολιαστική του δράση με το εμβόλιο της AstraZeneca και πλέον πραγματοποιεί εμβολιασμούς μόνο με Pfizer. Έχουμε μπει από το Φεβρουάριο-Μάρτιο σε ένα πρόγραμμα γραμμή AstraZeneca, μετά μπήκαμε και σε δεύτερη γραμμή Pfizer και τώρα, κατά τις υποδείξεις της πολιτείας και του Υπουργείου και των διοικήσεων των υγειονομικών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, συνεχίζουμε και τρίτη δόση. Έχουμε και πρώτη, έχουμε κάποια υπολείμματα από την πρώτη, δεύτερη δόση και τώρα όλοι κάνουν και την τρίτη. Και φυσικά η κίνηση στην τρίτη δόση είναι πολύ ευξημένη και λόγω όλοι αυτοί που έκαναν πρώτη, δεύτερη δόση είναι για την τρίτη και λόγω του ότι η πολιτεία πολύ σωστά πιέζει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Αυτή την πίεση της πολιτείας είδαμε κάποια αύξηση στις πρώτες δόσεις. Είχαμε, ναι, όντως. Είχαμε. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν κάνει ποτέ το εμβόλιο, δεν σκέφτονταν να το κάνουν και το κάνανε με το που βγήκαν τα νέα μέτρα. Συμβαίνει αυτό, ισχύει. Ισχύει. Είτε πίστησαν είτε εξ ανάγκης. Ηλικίες. Και νεαρές ηλικίες και μεγάλοι και ηλικιωμένοι και μεσήλικες. Όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες. Στο Κέντρο Υγείας Δικαίων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 14.000 εμβολιασμοί. Μόλις την έκανα την τρίτη δόση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από υγεία γι' αυτό. Είχατε κάνει εύκολα και την πρώτη? Και τις δύο εύκολα τις έκανα. Την τρίτη την έκανα. Και όλα καλά, δεν. Κανένα πρόβλημα. Την τρίτη δόση. Έχω κάνει την τρίτη δόση. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, άμα δεν κάνουμε το εμβόλιο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Γιατί υπάρχει κίνδυνος. Πρέπει και όλοι πρέπει να κάνουμε και την τρίτη δόση. Δεν είχαμε καμία απολύτως παρενέργεια, ευτυχώς. Κάναμε περίπου 14.000 εμβολιασμούς. Ούτε μία παρενέργεια παρατηρήσαμε. Εκτός από κάποιοι που είχαν ένα μικρό ποσοστό ήπια συμπτώματα. Λίγα δέκατα, λίγο ρίγος, λίγο τοπικό άλγος, τα οποία περνούν σε μια-δυο μέρες ή σε λίγες ώρες. Όπως και κάθε εμβόλιο άλλο, είτε του τετάνου, είτε του πνευμονιόκοκου, είτε της γρήπης, μπορεί να κάνει τέτοια, έτσι και αυτό δεν είναι κάτι. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα και στην αρχή της εμβολιαστικής διαδικασίας είχαμε δικαιολογημένες ανησυχίες όλοι. Νομίζαμε ότι κάποιοι σε μεγάλο ποσοστό θα πάθαιναν σοβαρές παρενέργειες. Δεν το είδαμε αυτό ποτέ, δεν υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες. Όπως κάθε χρόνο, ξεκινάει το εορταστικό ωράριο στην αγορά της Ορεστιάδας. Από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου 2022, το ωράριο διαμορφώνεται, διευρύνεται για να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών. Από τις 16 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας. Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Το πρόγραμμα το εκτυπώσαμε, το έχουμε μοιράσει ήδη στους συναδέλφους. Το εορταστικό μας αρχίζει λοιπόν από τις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Θα είμαστε ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5.30 έως τις 9. Το Σάββατο στις 18 θα είμαστε ανοιχτά από τις 9 έως τις 3 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου θα ανοίξουμε στις 11 και θα κλείσουμε στις 3. Από εκεί και μετά, από 20 δηλαδή Δεκεμβρίου και μετά, το πρόγραμμα είναι πρωί-απόγευμα, όπως σας προείπα, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 6 το βράδυ. Την παραμονή θα ανοίξουμε στις 9 των Χριστουγέννων, 24 δηλαδή Δεκεμβρίου, από τις 9 έως τις 4. Δύο μέρες αργία, πρώτη μέρα των Χριστουγέννων και δεύτερη, και συνεχίζουμε με το ίδιο πρόγραμμα και την επόμενη εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς. Και παραμονή Πρωτοχρονιάς επίσης θα είμαστε ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα.
Από Δευτέρα μετά ξεκινάει το πρόγραμμα κανονικά, απλά στις 6 Ιανουαρίου, λόγω της ημέρας των Θεοφανίων, θα έχουμε αργία. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο μοιράσαμε στους συναδέλφους. Τις ευχές της δίνει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά. Θα μου επιτρέψει να ευχηθώ καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί επί της ουσίας είναι το πιο βασικό σήμερα, πολύ δε περισσότερο τα επιτάσσει η εποχή, να είναι η πιο βασική ευχή, να περάσει ο κόσμος καλά Χριστούγεννα, να βγει έξω, να βγει στην αγορά, τους περιμένουμε με αγάπη, τους περιμένουμε με μεγάλη ευχαρίστηση να τους δούμε έξω, να κυκλοφορήσουν. Έχουμε στολίσει όμορφα τα μαγαζιά μας, υπάρχει πληρώτης εμπορευμάτων αγαθών. Επίσης στολίζεται και πολύ όμορφα, αξίζει τον κόπο να βγουν να κάνουν μία βόλτα, να δούμε και τι έχουμε. Καλά Χριστούγεννα, υγεία, ευλογία σε όλο τον κόσμο, μακάρι να τελειώσουν όλα, να πάνε κατευχήν, να περάσει όλο αυτό και εύχομαι να είμαστε όλοι μαζί πάλι, χωρίς να λείπει κανείς, να είμαστε εδώ. Εύχομαι λοιπόν καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Μια εξαιρετική μουσικοθεατρική παράσταση θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της περιοχής το βράδυ του Σαββάτου στο πολιτιστικό πολύκεντρο της ΔΚΠΑΟ του Δήμου Ορεστιάδας. Πρόκειται για το έργο του Λευτέρη Αερόπουλου «Ερωτόκυκλη» με το σύνολο λόγου και μουσικής του Μουσικού Εργαστηρίου Σερών. Με τον ευρηματικό τίτλο «Ερωτόκυκλη», ο Λευτέρης Αερόπουλος παρουσιάζει στην Ορεστιάδα τρεις ομόκεντρους κύκλους με το σύνολο λόγου και μουσικής του Μουσικού Εργαστηρίου Σερών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα. Καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι στην Ορεστιάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαυρίδη, με τη μητέρα του, που έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα όταν ήμουν στην πολιτιστική πρωτεύουσα διευθυντής παραγωγών του Εγνατή. Επίσης, χάρηκα πολύ που συνεργάστηκα με τον Δημήτρη τον Βαρσαματσίδη, που είναι ένας νέος άνθρωπος με οράματα και ένα άλλο πολιτιστικό δεδομένο. Οι ερωτόκυκλοι έχουν περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, στην Κύπρο. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση με υποκριτές και τραγουδιστές που πραγματεύεται τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, τραγούδια της Κάτω Ιταλίας, και το Φυλακισμένο Αγαπώ και μεσογειακές μουσικές δραματοποιημένες. Είναι ένα κράμα Ανατολής και Δύσης, αφορά βέβαια στην κριτική λογοτεχνία που έχει δώσει δείγματα υψηλής αισθητικής αξίας και έχει διαμορφώσει σημαντικά την νεοελληνική μας συνείδηση. Ερωτόκριτος θα πει «Έρος και κρίνομαι», είναι αρχαιολινικό όνομα. Άρα ο έρωτας είναι η ζωή. Και επειδή η ζωή είναι πάντοτε στην επικαιρότητα και πάντοτε το αγαθό, γι' αυτό ακριβώς και ο Βιτσέντος ο Κορνάρος έδωσε αυτά τα στοιχεία που να μας κάνει περήφανος για αυτό το σπουδαίο έμετρο αριστούργημα, το ποίημα αυτό, το αφηγηματικό ποίημα που έχει την πλοκή του παραμυθιού. Καταρχήν να απευθύνομαι και στους μικρούς και τους μεγάλους. Είναι με τη γλώσσα του Κορνάρου, είναι κατανοητό και βέβαια είναι νομίζω μέσα στις πολύ σπουδαίες ευκαιρίες εμείς να καταθέσουμε την πρότασή μας και οι άνθρωποι που θα έρθουν να το δουν να καταλάβουν ακριβώς την αρχή, τη μέση και το τέλος. Είναι μια αφηγηματική παράσταση για τραγουδιστές, υποκριτές που παρουσιάζει το σύνολο λόγου, ένα θεατρικό μεσονικό ταξίδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι ένα δεκαμελές σύνολο λόγου και μουσικής του Μουσικού Εργαστηριού. Παίζουν ζωντανά η κριτική λύρα ένας πρωτολυράρης, δύο κριτικά λαούτα, κιθάρα, πιάνο, κρουστά, μουσική γραμμένη στο στούδιο και 7 φωνές υποκριτών και τραγουδιστών που πραγματεύονται όλο το έργο στην θεατρική μου εκδοχή. Έχω την εντύπωση ότι πατώντας το στέρεο έδαφος των μύθων της ελληνολατρείας που έχουν και από εδώ, από αυτή τη Θράκη, από αυτή την περιοχή, μεταλαμπεδευτεί σε όλη την Ελλάδα, έχουμε το όνειρο που θα το κάνουμε πράξη και δανείζουμε ίσως τα μάτια του τυφλού τραγουδιστή να δω τη μοίρα της Ελλάδας, την αξία, την ελευθερία και βέβαια την έννοια της πατρίδας, γιατί ο πολιτισμός μας είναι αυτό που λέμε έννοια της εθνικής συνείδησης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές, δηλαδή την Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ορεστιάδας, τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και όλους εσάς που θα είστε
πάλι οι πολύτιμοι δέκτες αυτής της εργασίας μου. Κύριε Ρόπλο, βλέπετε με αυτήν την μουσικοθεατρική παράσταση μια γέφυρα εκτός από τους κύκλους που ενώνει άκρες του ελληνισμού, την Κρήτη με τη Θράκη. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα δεδομένο, διότι τα μυστήρια, ξέρετε, και η αρχαιόμορφη μορφή του έργου μου, διότι ο χορός που λέω δεν είναι απλώς ότι χορεύει, είναι το αισθητικό στοιχείο της αρχαίας τραγωδίας ο χορός, είναι η εκφραστική αιχμή. Η εκφραστική αιχμή λοιπόν αρχής της πρότασης που κάνω έρχεται από τα πολύ παλιά. Και τα πολύ παλιά εδρεύουν και εδώ, εδρεύουν και στη Θράκη. Η επικοινωνία της Κρήτης με τη Μακεδονία και τη Θράκη είναι δεδομένη. Και δεν είναι δεδομένη μόνο στα λόγια, είναι και στα έργα. Διότι έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Βόρειας Ελλάδας. Είμαστε δηλαδή σε μια συνεκτική αλυσίδα που πάντοτε θα δίνει και θα παίρνει αίμα για να μπορεί να συντηρείται αυτούσια και ζωντανή. Η παράσταση δίνει και ένα στίγμα των 200 ετών από την Επανάσταση, που ακριβώς έχει μια άλλη αισθητική λειτουργία. Δηλαδή συνάδει με τα Χριστούγεννα, αλλά και με το έτος που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια ελευθερίας Ελλάδας. Η εκδήλωση «Ερωτόκυκλη» εντάσσεται στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ορεστιάδας Αγγέλων Φως, οι οποίες φέτος, λόγω της πανδημίας, θα γίνουν όλες στο πολιτιστικό πολύκεντρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αερόπουλο και όλους τους συντελεστές αυτής της μουσικοθεατρικής παράστασης για την τιμή που μας κάνει να βρίσκεται στην πόλη μας. Είναι στην ουσία η έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αγγέλων Φως. Είναι οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και θεωρώ ότι ήταν η πιο κατάλληλη μουσικοθεατρική παράσταση που μπορούσαμε να έχουμε για το άνοιγμα αυτών των εκδηλώσεων. Θεωρώ ότι αναβαθμίζει το επίπεδο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που κάνουμε σαν ΔΚΠΑΟ. Και μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να μην είχαμε αυτή την πανδημία και να μπορούσαμε να κάνουμε σε άλλο χώρο τη συγκεκριμένη εκδήλωση με πολύ περισσότερο κόσμο. Επειδή όμως πρέπει να συμβαδίσουμε με τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά που μας επιβάλλουν τα αρμόδια Υπουργεία, να τονίσω για άλλη μια φορά ότι όσοι θέλουν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη μουσικοθεατρική παράσταση που θα γίνει το Σάββατο στις 8 η ώρα, στις 11 του μηνός, πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένοι, να έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης όσοι έχουν περάσει κορονοϊό και όσοι είναι κάτω των 17 ή με rapid test ή self-test των τελευταίων 24 ωρών. Την καθιερωμένη τους επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά των Δικαίων πραγματοποίησαν οι κάτοικοι του Τριγώνου. Κάθε Παρασκευή στα Δίκαια πραγματοποιείται παζάρι και η εικόνα στο χωριό αλλάζει προς το καλύτερο. Αγορές, βόλτα αλλά και συζητήσεις για τα νέα της εβδομάδας κυριαρχούν ανάμεσα στους καταναλωτές της Λαϊκής. Περιορισμένες ήταν οι αγορές των καταναλωτών στη Λαϊκή Αγορά των Δικαίων. Από νωρίς το πρωί οι πάγκοι στη Λαϊκή στήθηκαν και οι καταναλωτές βγήκαν στην αγορά. Πολλοί έμποροι και παραγωγοί πάντως δεν εμφανίστηκαν και τόσο ικανοποιημένοι. Βλέπεις κόσμο, αλλά δεν ψωνίζουν. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι να κάνουμε. Όσο εκεί που πάει, φίλε. Δεν έχει καλό παζάρι, γιατί και τα πράγματα είναι δύσκολα. Κόσμο ζορίζεται, δεν τους φτάνει και τι να κάνουμε. Μόνο βόλτα. Α, κάπως έτσι. Λίγο να τους χτυπήσει αέρας. Να αριστούν λίγο. Ο κόσμος φοβάται. Με τον κορονοϊό, παρότι τηρούνται μέτρα, είναι φοβισμένοι. Είναι και το κοστολόγιο της ζωής έχει ανέβει, το ρεύμα, όλα. Στα φίλια μέχρι πότε θα έχουμε? Στα φίλια μέχρι τέλος του έτους σίγουρα. Θα δούμε και παραπάνω, γιατί και αυτά έχουν μείνει πολλά διάθετα. Οι προετοιμασίες των οικοκυριών για τις γιορτές σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει. Το μέλι αυτή την εποχή αποτελεί βασικό συστατικό για τις κουζίνες των οικοκυριών. Σήμερα πήγα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς καλά πήγα. Καλά. Είναι η εποχή το μέλι, φαίνεται, γι' αυτό. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Να τα φτιάξω. Έτσι. Μακάρον, Έτσι ακριβώς, αυτό. Η αλλαγή του καιρού επηρέασε και την κίνηση, ενώ κατά διαστήματα έπεφτε και βροχή, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επισπεύσουν τις αγορές τους. Τώρα κάνουμε τη βόλτα μας, παρακολουθάμε τι γίνεται σε κίνηση. Χρήμα κυκλοφορεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι είμαστε σε δύναμη. Καλά. Ήρθαμε, ψωνίσαμε λίγα. Καλά είναι. Κάνουμε και τη βόλτα μας. Δεν είναι και μια βολτίτσα. Δεν έχεις παραπάνω έμποροι πιο καλά. Αλλά άδειασαν και τα χωριά, δεν έχει κόσμο. Γι' αυτό δεν έρχονται. Εσείς γίνετε κάθε Παρασκευή, έτσι? Κάθε Παρασκευή έρχομαι για παραπάνω κόσμο, να φαίνεται κόσμος.
Από πού είστε? Από το Ορμένιο. Ας πούμε, δόξα τω Θεώ, αφού δεν μας έβρεξε μέχρι τώρα. Και από την άλλη πλευρά, εντάξει, βγήκε ο κόσμος λίγο περισσότερο, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε βροχή. Τώρα βρέχει. Από την άλλη πλευρά, και ο κόσμος όμως φοβάται. Λόγω του κορονοϊού δεν βγαίνουν πάρα πολύ. Σχεδόν σε όλα τα χωριά υπάρχουν κρούσματα. Υπομονή. Υπομονή κάνουμε. Κάθε Παρασκευή. Καλή λέγη. Συνδυάζουμε διασκέδαση με ψώνια. Τώρα μόλις ήρθα. Καλά, βροχή μας έπιασε. Θα την κάνουμε τη βόλτα. Ψωνίζουμε. Τη βόλτα την κάνουμε. Εδώ η κυρία Κώστη δεν είναι λαϊκή. Ωραία, είπανε ότι έχει πολύ λίγο κόσμο. Ναι, που ρωτήσαμε, λέει τώρα έχει μερικές εβδομάδες που έχουν λίγο κόσμο. Τώρα δεν ξέρουμε. Παραγωγή, ναι. Σε λειτουργία τέθηκε ο νέος αυτόματος ψηφιακός βοηθός του ΑΕΔ, τεχνητής νοημοσύνης. Ο ψηφιακός βοηθός ενεργοποιήθηκε στον ιστότοπο του ΑΕΔ, oaed.gr, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού και της συνεχούς ανάπτυξης αμεσότερων, ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών. Οι πολίτες που θα κάνουν χρήση του chatbot θα υποβάλουν γραπτά ερωτήματα σε ελεύθερο κείμενο και θα τους παρέχεται αυτοματοποιημένη απάντηση κάθε μέρα και όλες τις ώρες για θέματα αρμοδιότητας του ΟΕΔ. Τι είναι ο νέος αυτόματος ψηφιακός βοηθός του ΟΕΔ και πώς λειτουργεί? Το νέο εργαλείο υποβοήθησης της επικοινωνίας των πολιτών βασίζεται σε σύγχρονους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης και επεξεργασία γραπτής φυσικής γλώσσας. Πρόκειται για σύστημα αυτοματοποιημένων ερωταπαντήσεων και ευφυές πρόγραμμα ψηφιακού διαλόγου που αλληλοεπιδρά με τον χρήστη, καταλαβαίνοντας και απαντώντας τα σχόλια και τις ερωτήσεις που μπαίνουν σε γραπτή φυσική γλώσσα, προωθώντας τη διαδραστική και άμεση επικοινωνία με τον ΟΕΔ. Επιπλέον, ο νέος αυτόματος ψηφιακός βοηθός παρέχει σύντομες και εύστοχες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα του χρήστη, ενώ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, ανεξαρτήτως όγκου, προσφέροντας γρήγορες και συνεχώς βελτιωμένες απαντήσεις. Όταν το σύστημα δυνατεί να δώσει κάποια σύντομη και εύστοχη απάντηση σε ένα ερώτημα, προτείνει πιθανές επόμενες ενέργειες του χρήστη. Ο οργανισμός συνεχίζει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του, δημιουργώντας νέους και καινοτόμους διάβλους επικοινωνίας με τους πολίτες και με τις επιχειρήσεις. Η περιήγηση στο Δήμο Ρεστιάδας σήμερα θα κάνει στάση στον οικισμό του Κρυού και με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε το δελτίο μας.